Την Ελένη τη γνώριζα περίπου μία εβδομάδα. Την είχα συναντήσει μια μέρα στο δρόμο, στην οδό Εθνική Αντιστάσεω, στη Ρόδο. Κοιταχτήκαμε στο δρόμο και μου χαμογέλασε. Μου είπε ότι έκανε ένα πάρτι στο σπίτι τη, αλλά δεν πήγα. Ανταλλάξαμε μόνο λογαριασμού Facebook. Την επόμενη μέρα βγήκαμε για βόλτα. Πήγαμε στην παραλία, στον Ζέφυρο, και πιάμε μπύρε. Εκεί. Το απόσπασμα παραλείπεται γιατί προσβάλλει τη μνήμη τη εκλειπού Και στη συνέχεια πήγαμε στο σπίτι τη. Μου έκανε εντύπωση ότι το πρωί που ξύπνησε ήπια ρετσίνα με κοκακόλα. Γενικά ήταν καλή κοπέλα και ευαίσθητη. Μου είπε ότι έχει κατάθλιψη και ότι έκανε. Το απόσπασμα παραλείπεται γιατί προσβάλλει τη μνήμη τη εκλειπού Με την Ελένη μιλήσαμε τηλεφωνικά μέσω Facebook το βράδυ τη 3η 27 Νοεμβρίου. Πήγα να την πάρω από το σπίτι τη μαζί με το φίλο μου, γιατί η ίδια την προηγούμενη μέρα μου είχε ζητήσει να φέρω κάποιο φίλο μου. Το απόσπασμα παραλείπεται γιατί προσβάλλει τη μνήμη τη εκλειπού Ήμασταν με το αυτοκίνητο του φίλου μου, ένα λευκό βανάκι που ανήκει στον πατέρα του. Στάθμευσα το αμάξι έξω από ένα ζαχαροπλαστείο και την περίμενα. Ο φίλο μου έμεινε στο αμάξι, ενώ εγώ πήγα και τη χτύπησα την πόρτα γιατί δεν είχε κουδούνι. Μου είπε ότι θα ετοιμαζόταν και θα κατέβαινε. Εγώ την περίμενα στον κεντρικό δρόμο. Μετά από περίπου δέκα λεπτά ήρθε και μπήκαμε στο αμάξι. Εγώ οδηγούσα. Η Ελένη καθόταν δίπλα μου και ο φίλο μου καθόταν στην καρότσα. Πήγαμε στο σπίτι του φίλου μου που είναι στους Πεύκους για... Το απόσπασμα παραλείπεται γιατί προσβάλλει τη μνήμη της εκλυπούς σας. Μόλις φτάσαμε στο σπίτι αρχίσαμε να ερχόμαστε σε επαφή, αλλά η Ελένη δεν ήθελε. Ο φίλος μου της είπε «Αν δεν...» Το απόσπασμα παραλείπεται γιατί προσβάλλει τη μνήμη της εκλυπούς σας. Δεν φεύγεις από το σπίτι. Μετά συνεχίσαμε να κάνουμε έρωτα, αλλά εκείνη πάλι δεν ήθελε. Ο φίλος μου της είπε «Άμα δεν κάτσεις, δεν φεύγεις από το σπίτι. Είχαμε πιει πολύ βότκα και δεν θυμάμαι καλά. Την χτυπήσαμε στο πρόσωπο δυνατά και ζαλίστηκε. Τότε εκείνη είπε ότι θα το πει στην αστυνομία και θολώσαμε. Ο φίλο μου τη χτύπησε με γροθιά και μετά, εγώ τη κράτησα τα χέρια και ο φίλο μου τη χτύπησε δυνατά με ένα ηλεκτρικό σίδερο στο κεφάλι. Τότε τα χάσαμε και τρομάξαμε. Μετά το χτύπημα με το ηλεκτρικό σίδερο, η Ελένη είχε ακόμη τι αισθήσει τη. Εγώ ήθελα να τη βάλουμε στο αμάξι για να την πάμε στο νοσοκομείο, αλλά ο φίλο μου που οδηγούσε το βανάκι πήγε σε ένα απόμερο σημείο με βράχια και μου είπε: Πάμε να το τελειώσουμε. Εκεί την πετάξαμε από τα βράχια στη θάλασσα. Στη συνέχεια πήγαμε στο σπίτι και προσπαθήσαμε να το καθαρίσουμε με σφουγγαρίστρα. Ύστερα ξαναπήγαμε στο ίδιο σημείο που την ρίξαμε και πετάξαμε λίγο πιο κάτω και τα προσωπικά τη αντικείμενα, καθώ και το ηλεκτρικό σίδερο με το οποίο την είχε χτυπήσει ο φίλο μου. Είμαι πρόθυμο να σα βοηθήσω σε ό,τι θέλετε και να πάμε μαζί να σα υποδείξω το σπίτι του φίλου μου και το σημείο που πετάξαμε στη θάλασσα, την Ελένη το Παλούδι.